υπάρχει μια τάση αυτοκαταστροφής του πλανήτη και αν τα πράγματα παραμείνουν όπως είναι, το επέρχεται πολύ σύντομα το τέλος πραγματικά. Στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου Αργίων, ο Δαναός στο Άργος, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, επειδή δεν υπάρχει Plan B, το οποίο έγραψε σε συνεργασία με τον Μάκη Προβατά. Για το βιβλίο, εκτός από τον ίδιο τον Γιάννη Μανιάτη, μίλησε και ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος. Και η αξία του βιβλίου δεν είναι αυτό καθ' αυτό το βιβλίο, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή η αφανής πλευρά του Γιάννη. Αυτή είναι που έχει μεγάλη αξία. Ο Γιάννης είναι ο πολιτικός, ο οποίος έβαλε στην ατζέντα την πολιτική της χώρας τα ζητήματα αυτά. Της κλιματικής κρίσης, όχι αλλαγής, κλιματικής κρίσης, και έκανε μεγάλο κεφάλαιο πολιτικό την ενέργεια ο Γιάννης. Και έθεσε μάλιστα με έναν τρόπο πρωτοποριακό ζητήματα που τώρα αρχίζουν να γίνονται της μόδας, τότε όμως ήταν περιφερειακά ζητήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν ότι μίλησε για την καθαρή ενέργεια εδώ και 15 χρόνια. Και μάλιστα μίλησε για την εξοικονόμηση ως προς το πρώτο βήμα. Δηλαδή είπε πρώτα, είναι σαν μια οικογένεια η οποία έχει προβλήματα οικονομικά και πρέπει να επιζήσει. Το πρώτο που κάνει είναι να κάνει οικονομίες. Άρα σε ένα σπίτι που χάνει ενέργεια από παντού, το πρώτο που κάνουμε είναι να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Και μετά να δούμε πώς θα παράξουμε καθαρή ενέργεια. Αλλά ο Γιάννης έβαλε στην ατζέντα και δύο ακόμα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό μέτρο που πήρε για τα ανήμπορα νοικοκυριά για να τα βοηθήσει και το πρόγραμμα επίσης της ενεργειακής δημοκρατίας, που και αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο βεβαίως κυριαρχεί τώρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά όπως θα δούμε από το βιβλίο, αφήνει και μια παρακαταθήκη μελλοντική και μας μιλάει, θα τα πούμε μέσα, για τον περίφημο περιβαλλοντικό πατριωτισμό. Μιλάει για το Made in Greece, γιατί η Ελλάδα έχει πραγματικά όλα τα εφόδια να μπορέσει να κεφαλοποιήσει σε αυτό το μεγάλο πεδίο της πολιτικής όλες τις δυνάμεις της που είναι πολλές, προκειμένου να γίνει πρωταγωνιστής όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία μέρα αφότου ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Αργολίδος Γιάννη Μανιάτη για την Ευρωβουλή με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δαναού που έχει την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει να παρουσιάσουμε το βιβλίο σήμερα. Δεύτερον, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Σταύρο Μπένο, έναν άνθρωπο που έχει διαγράψει μια απολύτως διακριτή πορεία στην πολιτική και τη δημόσια ζωή του τόπου και έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι ένας άνθρωπος που συμβολίζει πολλά, κυρίως συμβολίζει την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Τώρα, για το βιβλίο υποθέτω θα έχουμε πολλά να πούμε. Μπορώ να πω όμως κάτι το οποίο σχετίζεται με τις ευρωεκλογές που με ρωτήσατε και μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες θα είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Στο επόμενο χρονικό διάστημα η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μεγάλους κινδύνους. Έχουμε λοιπόν βαθιά ανάγκη να σοβαρευτούμε στο ποιους ανθρώπους θα στείλουμε στην Ευρώπη προκειμένου να μας εκπροσωπήσουν. Εμείς στέλνουμε κάθε φορά ως Ελλάδα 21 εκπροσώπους μας, οι οποίοι νομοθετούν βέβαια για το 80% περίπου της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Το άλλο 20% είναι η εθνική νομοθεσία με την οποία ασχολούνται οι 300 εκπρόσωποι μας. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτοί οι 21 άνθρωποι που θα μας εκπροσωπήσουν στις Βρυξέλλες να είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να προσφέρουν και στην Ευρώπη και στην πατρίδα. Επειδή λοιπόν το βιβλίο σχετίζεται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια θα είναι τα επόμενα χρόνια από τα κορυφαία προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή λαή συνολικότερα. Αν αυτό δεν το συνδυάσουμε με τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που γίνονται στη γειτονιά μας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, την μεγάλη επανάσταση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη πια θα βρίσκεται την επόμενη πενταετία μπροστά σε πολλά κρίσιμα σταυροδρόμια. Σε αυτά λοιπόν τα κρίσιμα σταυροδρόμια αποφάσισα
ότι θα ήθελα να συμμετέχω, θα ήθελα να βοηθήσω την πατρίδα μου, να βοηθήσω μια ενωμένη και δυνατή Ευρώπη, στην πραγματικότητα να βοηθήσουμε τον ελληνικό και τους ευρωπαϊκούς λαούς να διεξέλθουν όλη αυτή την περίοδο με έναν τρόπο που θα βελτιώσει το βιωτικό τους επίπεδο και που θα αναβαθμίσει γεωπολιτικά την Ευρώπη. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αποχωρούν σιγά σιγά από την Ευρώπη, όπως αποχωρούν και από τη Μέση Ανατολή. Η Κίνα και η Ινδία είναι δύο μεγάλες ήπιες δυνάμεις, δυνάμεις ήπιας ισχύως, οι οποίες ανταγωνίζονται την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν ως Ευρώπη και ως Ελλάδα βεβαίως πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό που εγώ ονομάζω Made in Greece, ένα μοντέλο που να στηρίζεται στην παραγωγή προϊόντων, όχι πια στην άκρητη εισαγωγή έτοιμων προϊόντων από το εξωτερικό, αλλά να παράγουμε προϊόντα και μπορούμε να παράγουμε προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, θέλω να ελπίσω ότι ένας άνθρωπος με τα δικά μου χαρακτηριστικά μπορεί να είναι χρήσιμος, γιατί οι κρίσεις είναι μπροστά μας και στις κρίσεις θα χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις δύσκολες. Σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις θέλω να είμαι παρόν, θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, να βοηθήσω την κοινωνία μας, να βοηθήσω την Ευρώπη να γίνει πιο δυνατή και πιο ενωμένη για το καλό όλων μας.